Hello everyone, Dennis, the Retro Player. Και εδώ έχουμε έναν φίλο και καλεσμένο, τον George, τον Neo the Ripper. Hello, George. Hello. Πάρα πολύ μεγάλη τιμή που με έχεις καλέσει στο χώρο σου. Και εδώ έχω από πίσω συλλογές και παιχνίδια και πράγματα, χαμός γίνεται εδώ. Έτσι θα ήθελες να μας πεις κάποια πράγματα για σένα, την gaming ιστορία σου, γιατί εγώ βλέπω εδώ Super Nintendo, βλέπω εδώ τον Rob, βλέπω εδώ PC Games κουτάτα και μάλιστα σε εξαιρετικές καταστάσεις. Πες μας έτσι λίγα πράγματα για εσένα. Πώς μπήκες μέσα στον χώρο του gaming? Εντάξει, τα PC Games είναι η αγάπη μου και είναι αυτά που μαζεύω κατά κύριο λόγο, αλλά οπότε να πούμε, να πούμε λίγο PC Gamer τα περισσότερα χρόνια της ζωής μου. Okay, okay. Βέβαια, πώς ξεκινήσανε όλα. Πώς ξεκινήσανε, με το NES ξεκινήσανε όλα, όταν... Οπότε είσαι και λίγο νιντεντάκιας. Είμαι νιντεντάκιας μόνο. Α, μόνο νιντεντάκιας. Μόνο νιντεντάκιας, είχε έρθει ο πατέρας μου ως μετανάστης. Okay. Από τη Γερμανία το 1990 ήρθαμε και εγκατασταθήκαμε εδώ. Καινούριο σπίτι και λοιπά. Και μαζί με τις αποσκευές είχε φέρει και το Super Set, τη γερμανική έκδοση. Το γωνιακό αυτό εκεί. Το γωνιακό εκείνο. Το Super Set, μάλιστα. Που έχει μέσα τα τρία παιχνίδια, έτσι. Έχει το... Ναι, World Cup έχει. World Cup, το Super Mario Bros. Το 1 και το Tetris. Α, έχει το Tetris μέσα, οκ. Και το Tetris. Πιο πριν δεν είχα, είχα ένα Atari. Εντάξει. Δικός μου, είσαι και εγώ με Atari μου. Atari είχα, αλλά ας μην μιλήσουμε για το Atari, γιατί οι περισσότερες εμπειρίες που τις καταλάβαινα, τις ένιωθα, ήταν με το NES το 1990. Ωραία, ωραία, οκ, οκ. Και ήταν και πρωτόγνωρες τότε, γιατί ήταν αυτό το μηχάνημα... 1990 ήταν και όπως είχε έρθει και στην Ελλάδα τότε, ναι, έτσι. Ναι, δεν, ήτανε... νομίζω δεν είχε έρθει και όλο στο 90. Ήταν γιατί θυμάμαι ότι μαζευόμασταν εδώ στον ίδιο σωστά, χώρο. Σωστά, το 91 ήταν. Στον ίδιο χώρο εδώ, ο οποίος δεν έχει αλλάξει. Μαζευόμασταν, το 91 είχε έρθει νομίζω στην Ελλάδα, τέλη το 91, δεν το θυμάμαι ακριβώς. Θυμάμαι ότι δύο χρόνια δεν το είχαν εδώ στην Ελλάδα. Ίσως ο πόνος που το είχες μέσα στην παρέα, δηλαδή, και έρχονταν και παίζανε σε σένα. Ναι, ναι, ναι. Έχω την ίδια εμπειρία, έτσι, το είχα φέρει με μερικοί το 88 και δεν το ξέρανε και τις παίζανε και σε μένα, ναι, οπότε σε αυτό σε καταλαβαίνω. Αυτό. Και παίζαμε αυτά τα τρία παιχνίδια. Δηλαδή... Αυτά τα τρία παίζατε μόνο. Τα είχαμε λιώσει. Το World Cup ήταν αρκετό στην αρχή, τα πρώτα. Okay. Να μισό χρόνο. Εντάξει, εντάξει. Αλλά ήταν σπουδαία εμπειρία, ήταν μεγάλη εμπειρία, γιατί ήταν το Super Mario Bros. 1, το οποίο έλεγα wow. Όλοι το είναι αυτό. Wow, ναι, ακριβώς. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε το εξής επεισόδιο. Έτσι, είναι ένα επεισόδιο ρετροθεραπείας, έτσι πώς μας αρέσει να τα λέμε. Number 3 this time. Και θα ξεκινήσω εγώ με την πρώτη ερώτηση, που είναι η εξής. Θα ήθελα να μοιραστείς μαζί μας, θα ξεκινήσω εγώ λίγο πρώτα, έτσι εγώ θα είμαι λίγο πιο short, να πούμε, να μοιραστούμε μια ανάμνηση, ένα συνέστημα που είχαμε για να πάμε τη στιγμή που πήγαμε στο κατάστημα να ψωνίσουμε ένα παιχνίδι, τα συναισθήματα που είχαμε, για ποιο λόγο ανυπομονούσαμε να πάρουμε αυτό το παιχνίδι, ποιο ήτανε και γενικά όλο αυτό το story, δηλαδή από πίσω. Λοιπόν, θα ξεκινήσω εγώ, θα πω το εξής. Εγώ ένα παιχνίδι ήταν το έτος 1988, όταν ήμουνα λοιπόν στην Αμερική, είχα πάει το καλοκαίρι και παίζαμε στο arcades το Kung Fu. Κάπως έτσι πρέπει να πηγαίνει, συγχωρέστε με, δεν το έχω πετύχει σωστά. Λοιπόν, αυτό το παιχνίδι το Kung Fu, όταν έμαθα ότι υπάρχει και στο Nintendo, ανυπομονούσα πάρα πολύ να πάω να το αποκτήσω. Το θυμάμαι σαν τώρα, είχα πάει τότε μαζί με την αδελφή μου και τη θεία μου, ήμασταν στο mall στην Αμερική και θα πηγαίναμε στο μαγαζί στο Nintendo και θυμάμαι που το είδα στα ράφια, το πήρα, μπήκαμε στο αυτοκίνητο, έλεγα τώρα θέλω να πάω σπίτι ας πούμε να παίξω και έβαλα και έπαιξα το Kung Fu, το οποίο δυσκολάκι, δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο παιχνίδι, πιο downgrade σε σχέση με το arcade version, παρόλα αυτά όμως είναι κάτι το οποίο πάντα θα το θυμάμαι και όποτε κοιτάζω και ακόμα και το κουτί, θυμάμαι εκείνη τη στιγμή που ήμασταν στο mall, που ήμουνα 10 χρονών, το έπαιρνα από το ράφι και ανυπομονούσα να πάω σπίτι. Αυτή είναι η δική μου λοιπόν. Η ανάμνηση. Το black box, το μαύρο εδώ. Black box, το μαύρο, ακριβώς. Το έχει παίξει αυτό το παιχνίδι. Το είχα παίξει εκείνη την εποχή μου. Το είχε φέρει και ο πατέρας μου πάλι. Ήταν τα επόμενα μετά το. Α, οπότε σου ήρθε σε επόμενη μετά μπασκέρα. Την τριπλέτα, ναι. Όπως και το volley, το super spike, το ball. Very nice game. Γενικά υπήρχε ένα μεταβατικό στάδιο που ο πατέρας μου έφερε κάποιες κασέτες ακόμα από τη Γερμανία. Οπότε τώρα πώς πήγα εγώ αντίστοιχο να πάρω, ναι, γιατί μένα μου τα φέρνανε μόνο από τη Γερμανία τις κασέτες. Ένας φίλος μου τότε, δημοτικό ήμασταν τότε,
Είχε, έπαιρνε περιοδικά, νομίζω τότε το Pixel ήταν. Εγώ δεν διάβαζα τίποτα τότε. PC Master ήταν, δεν θυμάμαι, Pixel πρέπει να ήταν. Είχε ανακαλύψει κάποια μαγαζιά στην Καλυθέα. Okay. Ήταν εκεί ένα γκέτο στην Καλυθέα με μαγαζιά. Με gaming μαγαζιά δηλαδή. Με gaming μαγαζιά. Ποια χρόνια ήταν τώρα περίπου. Ήταν 91-92. Εκείνη την περίοδο λοιπόν. Εκεί ήταν το 91-92 ήταν αυτά. Και λέει πάμε στην Καλυθέα να πάρουμε παιχνίδια. Γιατί εκεί είναι. Εδώ ήξερα ότι ήταν πολύ ακριβά τα παιχνίδια. Εγώ δεν είχα εύκολα να διαθέτω τέτοια νούμερα να πάρω. Ό,τι μου έφερε ο πατέρας μου την Γερμανία έπαιζε. Έτυχε τώρα να την Καλυθέα να την γνωρίζω επειδή ήταν η μητέρα μου από εκεί. Οπότε του λέω θα σου δείξω εγώ πώς θα πάμε στην Καλυθέα. Ήμασταν και μικροί. Όντως, δηλαδή. Ήμασταν μικροί και παίρναμε το λεωφορείο, ένα λεωφορείο και πηγαίναμε στην Καλυθέα. Μάλιστα, okay, okay. Και είχαμε λίγο την περιπέτεια όλη αυτή. Το πώς θα πάμε τώρα εμείς 10 χρονών παιδιά. Τότε ήταν και αλλιώς τα πράγματα πιο ελεύθερα. Δηλαδή τώρα δεν μπορεί να μην αφήσει το παιδί σου. Θυμάμαι και εγώ 10 χρόνια έπαιρνα το τηλεφόρι και έπαιρνα. Αυτό, ναι. Και ήμασταν με κάτι βιβλιαράκια. Τότε δεν υπήρχαν GPS, δεν υπήρχαν τέτοια. Χάρτες βιβλία που ήταν ένα τόμο και έδειχνε τους οδούς, τους δρόμους. Γιατί εγώ δεν θυμόμουν. Έγραφε μια. Να σου πω, ρετρό ιστορία στο έπακρο αυτή. Ρετρό ιστορία στο έπακρο. Δηλαδή και με χάρτη πήγαμε. Πήγαμε χάρτη γιατί την ήξερα την Καλυθέα, αλλά δεν ήξερα το δρόμο που βρίσκεται το μαγαζί. Γιατί έλεγε ένα γρυπάρι 53 εκεί το. Okay. Βρήκα την γρυπάρι γιατί ήξερα λίγο την Καλυθέα. Λέω αυτή είναι η γρυπάρι. Είναι εκεί, είναι η εκκλησία, εκεί είναι το τέτοιο. Τα θυμόμουν γιατί την περιοχή την ήξερα. Μικρός που την περπατάγαμε και πηγαίναμε με το χάρτη να βρούμε το μαγαζί. Είχε πολύ περπάτημα, γιατί είχαμε λίγο χαθεί με τους δρόμους, μέχρι που βρήκαμε τη γρυπάρι πολύ χαμηλά. Από εκεί που ήταν το μαγαζί, ήταν σε πολύ χαμηλό και βλέπω γρυπάρι 154. Όπα, λέω, βρήκαμε τη γρυπάρι. Okay. 154 θα βρούμε το 53. Και αρχίζαμε και ανεβαίναμε, θυμάμαι τότε. Έμοιαζε σαν ανηφόρα τότε. Ότι ανέβαινα να βρω το νούμερο. Και πάω με το φίλο μου. Τελικά φτάνουμε στο σημείο. Ήταν ένα μαγαζί το οποίο ήταν. Όχι μεγάλο μαγαζί. Okay. Παίζανε με ένα συνοικιακό φαινόταν. Σαν ένα ψιλικατζίδικο φαινόταν. Το οποίο ήταν, είχε άσπρες. Ήταν δηλαδή είχε άσπρες κουρτίνες, θυμάμαι, αυτές τα στόρια. Okay. Ήταν λίγο κρυμμένο. Βέβαια, την πόρτα ήταν ανοιχτή, οπότε με το που φτάσαμε στο 53 καταλάβουμε ότι εδώ είμαστε. Και μπήκα μέσα. Μπήκε και ο φίλος μου μέσα. Το και παιχνίδι βλέπουμε... που θα παίρνες, το έχεις ήδη αποφασίσει από πριν. Όχι, τίποτα. Δεν απλά πηγαίναμε να βρούμε. Πήγατε στο μαγαζί και ό,τι. Αυτό το μαγαζί γιατί ήταν. Έβρισκα φτηνά, λέγανε ότι έχει θησαυρούς. Δεν θα τα παίρνουμε στις τιμές που κάναν τότε, δεν θυμάμαι. 30.000. Πόσο κάναν τα NES τότε, δεν θυμάμαι. Ναι. Κάτι απαγορευτικό και ήταν και Χριστούγεννα μάλιστα και είχα κάποια χρήματα από τα κάλαντα και έτσι αποφασίσαμε να πάμε. Και μπαίνουμε μέσα και βλέπαμε παιδιά να παίζουν. Δηλαδή κάτσε, είχε setup μέσα με καναπέδες και καρέκλες και παίζανε. Όχι, καρέκλες και κάτι stand. Καρέκλες και κάτι stand σαν μπάγκους και είχε στήσει κάποιες κονσόλες και τηλεοράσεις τότε, έτσι το θυμάμαι. Και από τη δεξιά πλευρά ήταν ο κύριος, δεν τον θυμάμαι πώς τον λέγανε, σίγουρα στο Google τον είχα ξαναναζητήσει, τον βρήκα, ήταν ο πρώτος που είχε κάνει το Console Club νομίζω εκεί. Ωραία, ήταν το Console Club τότε, ήταν το πρώτο μαγαζί, μετά έγινε στο Ταύρο, δεν θυμάμαι την ιστορία. Αυτά με τα γενέστερα, τώρα τα ψάξαμε. Είναι στο Νέο Ηράκλειο τώρα οι φίλοι. Είναι τώρα στο Νέο Ηράκλειο, ναι. Το παιχνίδι ποιο ήταν. Το παιχνίδι, μπαίνουμε μέσα και αρχίζω και του λέω ψάχνω, μου λέει τι ψάχνεις για NES, NES έχω. Μου λέει αυτό τότε είχε βγει και το Super Nintendo, είχαν βγει το Game Boy, ήταν πολλά. Σωστά. Εγώ δεν ήξερα καμία άλλη κονσόλα. Τότε του γρου. Master System και Sega. Από φίλους, αλλά δεν είχα παίξει ποτέ εκεί, παιχνίδι. Εκεί είχε. Είχε και Master System. Το Mega Drive δεν το θυμόμουν, αλλά εγώ ήμουν τότε θολωμένος. Δηλαδή η εικόνα μου τότε. Θέλω NES. Θέλω NES. Τέλος, τώρα είμαι άρρωστος. Ναι, τι κασέτες έχουμε. Και αρχίζει και μου δείχνει διάφορα. Μου δείχνει Mario Bros. 3. Είχε πρωτοβγεί νομίζω τότε. Zelda. Mm-hmm. Έβλεπα μια χρυσή κασέτα. Λέω τι είναι αυτό, δεν ξέρω. Χρυσό τώρα. Χρυσό τώρα, τι να. Ψεύτικο χρυσό θα πες.
ψεύτικο, ναι, δεν μου κάνει. Και μέχρι που κόλλησα με, έναν, με το Iron Sword το 2. Οπα. Που είχε απ' έξω. Το Φάμπιο. Το Φάμπιο, μπράβο. Το Φάμπιο, τώρα. Τότε δεν ξέραμε. Wizards and Warriors. Γιατί... αυτό. Wizards and Warriors το 2. Μάλιστα. Wizards and Warriors το 2. Μου άρεσε ο Φάμπιο και μετά γύρισα από πίσω την. Ήταν με το κουτί του. Σε καλή κατάσταση, αλλά δεν ήταν καινούριο. Φαίνεται ότι το λειτουργούσαν εκεί μέσα στο μαγαζί. Okay. Και κοιτούσα τις εικόνες, υπότες, σπαθιά. Ξέρεις, μου έκανε κάπως στο fantasy setting. Κάπως με... Στο marketing λειτουργήσε το εξώφυλλο. Λειτουργήσε. Γιατί λειτουργήσε. Για μένα λειτουργήσε. Αυτό το παιχνίδι είναι ένα χαρακτηριστικό ότι του πόσο ψεύτικο είναι το cover σε σχέση με το actual παιχνίδι. Δηλαδή είναι τόσο διαφορετικά μεταξύ τους. Το marketing είναι εκεί πολύ παραπλανητικό. Ήταν πολύ παραπλανητικό, ενώ γενικά στο NES τηρούσαν μια αληθοφάνεια, ας πούμε, γενικά. Το πώς τα έβρισκες μέσα όλα τα Mario, ήταν pixel. Οπότε ήταν... αποφάσισε εκείνη τη στιγμή και είπες, OK, θα πάρω αυτό το παιχνίδι. Θα πάρω αυτό το παιχνίδι. Τον ρώτησα διστακτικά ποια είναι η τιμή του και μου είχε πει μια τιμή πολύ χαμηλή σε σχέση με αυτές τις τιμές που ήξερα εγώ ότι ήταν παιχνίδια. Ούτε καν πήγε στην ιδέα μου ότι είναι μεταχειρισμένο, ούτε με νοιάζε τίποτα. Απλά η τιμή είναι αυτή, φέρτο. Και έτσι όλη αυτή η εμπειρία, δεν ήταν σίγουρα το πρώτο μου παιχνίδι, αλλά η όλη η εμπειρία που έζησα για να πάω, να το βρω, να το αγοράσω, και στην συνεχεία μετά που το έπαιξα σαν τρελαμένο το έπαιζα. Ναι, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, ότι όταν το έπαιξες πώς. Ναι, όταν το έπαιξα ήταν, είχε ένα σπαστοχειρισμό, ήταν δύσκολο. Μέτριο παιχνίδι. Τότε δεν μου φαινόταν καθόλου μέτριο, μου φαινόταν πολύ ωραίο. Α, μου φαινόταν πολύ ωραίο τότε. Σου άφησε καλή εικόνα. Δηλαδή. Μου είχε αφήσει καλή εικόνα γιατί ήταν. Γιατί εγώ δεν το συμπαθούσα από τότε. Ναι. Δεν το ήθελα. Τώρα όταν δοκίμασα να το βάλω δεν μπορούσα να το παίξω. Λέω ότι τα controls είναι. Τα controls είναι, ναι. Αλλά τότε για κάποιο λόγο το προχώραγα. Το προχώραγα και όσο προχώραγα, είχε και password, θυμάμαι. Σημείωνα τα password σε μεγάλο σε χαρτιά. Και όσο προχώραγα, τόσο είχα αυτή την ικανοποίηση. Κάτι δύσκολο, ένα δύσκολο achievement που το φτάνω μέχρι το τέλος. Και τελικά το τελείωσα το παιχνίδι. Ορίστε, και αυτό είναι όντως achievement. Το τελείωσα και είχα έτσι μια μεγάλη ικανοποίηση που. Μου φαίνονταν κατόρθωμα μεγάλο γιατί ήταν πολύ δύσκολο το παιχνίδι. Όχι, πολύ ωραία εικόνα. Όλο αυτό το story ήταν πολύ ναι, ναι. Και δεν με νοιάζε να παίξω κάποιο άλλο παιχνίδι τότε. Ήθελα αυτό, έχω δηλαδή, αυτό... να βάλω το κεφάλι και θα το τερματίσω. Αυτό όπως πάντα παίρναμε τότε. Ωραία, ωραία. Πολύ ωραία ιστορία. Πάμε στην επόμενη ερώτηση, η οποία είναι η εξής. Να πούμε, να θυμηθούμε ένα παιχνίδι το οποίο το παίζαμε με κάποιον φίλο μας, παρέα μας, co-op δηλαδή, που. Το θυμόμαστε χαρακτηριστικά, το παιχνίδι ποιο ήταν, τις αναμνήσεις, τα συναισθήματα. Οπότε θα ξεκινήσω εγώ. Εγώ θα πω λοιπόν ένα από τα αγαπημένα μου παιχνίδια όταν ήμουν μικρός. Το έπαιζα μαζί με τον φίλο μου τον Billy. Το Contra ή αλλιώς Pro Protector στην Ευρώπη. Και το είχαμε λιώσει. Ξέραμε το Konami Code. Το βάζαμε το up, 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 down, down, left, right, BA, BA, start. Και είχαμε τις 30 ζωές και παίζαμε και το, ξέρεις, όλη αυτή η αγωνία, τα controls που έχει το Contra, το Pro Protector, είναι στην εντέλεια. Μέχρι και σήμερα δηλαδή που ξαναπαίζω, δεν μπορώ να καταλάβω πώς κατάφεραν τόσο εκπληκτικά να μπορέσουν να εκτελέσουν το hit detection στο pixel. Την αμεσότητα στην αντίδραση, το mid-air που πηγαίνεις το χαρακτήρα σου και αλλάζεις πορεία. Τα όπλα, τα γραφικά. Οπότε όταν το τερματίσαμε το παιχνίδι αυτό, ήμασταν πάρα πολύ χαρούμενοι και ικανοποιημένοι, αλλά το ξαναπέσαμε ξανά, γιατί ήταν ένα υπέροχο παιχνίδι. Λοιπόν, αυτή είναι η δική μου ανάμνηση co-op. Εσύ ποιο παιχνίδι θυμάσαι να παίζεις με κάποια παρέα? Πάρα πολλά, αλλά πρέπει να διαλέξω ένα. Οπότε το ένα σίγουρα... Πέρα όλων των άλλων θα ήταν το Heroes of Might and Magic 2 στον υπολογιστή. Οπα, στο PC. PC game. Το 95. Και τυχαίο, όλο τυχαίο, μήπως όλο τυχαίο το έχουμε και εδώ. Το έχουμε και εδώ, ναι. Μάλιστα, Heroes 2. Ναι, αυτό η αλήθεια είναι ότι δεν το γνώρισα εγώ. Για πες μας λίγα πράγματα. Γενικά το ξέρει ο κόσμος, είχε παιχτεί. Βέβαια εγώ δεν το είχα τότε με το κουτί του. Το είχα αντιγραφεί. Μου το είχαν μάθει πολιτοί μου οι οποίοι είχαν κατακαεί με αυτό το παιχνίδι. Εγώ τότε ακόμα ήμουν άγουρος στο PC, έπαιζα κάποια πράγματα,
αλλά ήμουν ακόμα στους Nintendo σε εκείνη τη φάση, ήταν το 95 κάπου. Τι στυλ παιχνιδιού είναι δηλαδή? Ήταν Overworld. Τύπο Civilization. Ήταν... Σαν τι θα το χαρακτηρίζαμε? Ήταν δικό του είδος, ήταν turn-based σίγουρα. Ήταν δηλαδή στο turn-based, ήταν δηλαδή στο... Το κομμάτι του Overworld ήταν Civilization. Mm-hmm. Υπήρχε ένα Overworld με σε ποια βασίλεια, σε ποια κάστρα θα μπεις, υπήρχαν mm-hmm. εχθροί, σε ποιους εχθρούς θα πας, κάποια ορυχεία φυλασσόντουσαν. Έπρεπε να χτίσεις το στρατό σου, λοιπόν. Ναι, έπρεπε να χτίσεις στρατό, απλά επειδή ήταν fantasy το setting. Okay. Είχε πάρα πολλά RPG στοιχεία. Δηλαδή, δράκους, dwarfs, ξέρω εγώ. Είχε dwarfs, είχε goblins, είχε trolls, είχε μάγους. Είχε... Μάλιστα. Τα οποία τα έφτιαχνες ανάλογα με υλικά που είχες, mm-hmm. τα οποία τα υλικά τα μάζευες από το χάρτη. Ήταν tactical, είχε συγκεκριμένες κινήσεις ο κάθε παίχτης που θα κάνει. Δηλαδή συγκεκριμένα βήματα στο χάρτη. Ποια θα πρέπει να πάει πρώτα να κάνει, σε ποιο ορυχείο θα πρέπει να πάει πρώτα. Τι θα έπρεπε άλλο να πάρει, ποια τέρα θα έπρεπε να πολεμήσει πρώτα, θα μπορούσε να τη βγάλει τη μάχη, γιατί θυμάμαι ότι στην αρχή ξεκινούσε και τρώγε τα μούτρα σου. Αυτό ήταν τώρα το 95. Αυτό ήταν το 95. Άρα λοιπόν το online ακόμα δεν υπήρχε, ήταν άγουρο. Δεν υπήρχε online και δεν το ξέραμε τότε το online και καθόμασταν δίπλα-δίπλα όπως καθόμαστε τώρα εδώ σε μια τηλεόραση μπροστά, οθόνη υπολογιστή. Σε υπολογιστή, οκ. Okay. Οθόνη υπολογιστή με πληκτρολόγια και ποντίκια. Μάλιστα. Και πότε έπαιρνε ο ένας το... Σε Intel PC based, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Pentium. Και ο ένας έπαιζε τη σειρά του, μετά έπιανε ο άλλος και συνέχιζε τη δική του σειρά. Δηλαδή, μία ο ένας, μία ο άλλος. Δεν ήταν action. Και δεν υπήρχε, δηλαδή, δεν ήταν εναντίον του PC, δεν είχε CPU. Είχε και CPUs. Είχε, γιατί είχε, ας πούμε, μπορούσε να βάλεις όσους θες. Μπορεί να βάλεις 6 PC και δύο humans. Μπορείς να βάλεις τρεις humans και δύο PC. Μπορείς να βάλεις μόνο humans. Ωραία. Ό,τι ήθελες έκανες. Συνήθως βάζαμε και δύο υπολογιστές. Γιατί λοιπόν σου έχει μείνει χαρακτηριστικά αυτό το παιχνίδι? Τι ήταν στο co-op κομμάτι του? Γιατί επέλεξες αυτό? Γιατί παρόλο που δεν είναι co-op, το λέμε και σαν συνεργατικό, αλλά εδώ ήμασταν και σε μια... Δεν ήταν πάντα co-op, ήταν συνήθως... Τι γινόταν, στην αρχή ήταν co-op, δηλαδή προσπαθούσαμε να βγάλουμε από τη μέση τους εχθρούς. Και μετά, τώρα και οι δυο μας. Okay. Οπότε σφαζόμασταν, είχαν φτιάξει τρελούς στρατούς, mm-hmm. γιατί συνήθως ήταν endgame αυτό το πράγμα, στην αρχή δεν πήραζε ο ένας τον άλλον. Τουλάχιστον έτσι το είχαμε τότε. Συμφωνία κυρίων. Συμφωνία κυρίων, αυτό. Και μετά γινόταν το μεγάλο... Το μεγάλο combat. Τώρα έλα να δεις. Το μεγάλο combat. Μάλιστα. Ωραία, ωραία. Πολύ ωραία. Αυτή η στρατηγική παιχνίδι. Ήταν στρατηγική, ήταν υπέροχο. Πολύ, πολύ ωραία και... εικόνα αυτή. Και είναι το παιχνίδι που έχω παίξει το περισσότερο, δηλαδή από ένα παιχνίδι στη ζωή μου που έχω παίξει πάρα πολύ, πάρα πολλές ώρες. Νομίζω είναι πρώτο αυτό. Μάλιστα. Πάνω από 200 ώρες. Πολύ παραπάνω. Πάνω από 400 ώρες. Ναι, είναι τόσες πολλές που σίγουρα. Είναι πάρα πολλές. Δηλαδή δεν το παίζα μόνο τότε, το παίζα μέχρι το 2016. Okay. Κάπου το, από τότε έχω να παίξω. Wow, ναι. Είναι παιχνίδι που στέκει. Οπότε είναι το αγαπημένο, είναι στην καρδιά σου, παιδί. Είναι στην καρδιά μου το αγαπημένο. Ξεκάθαρα πράγματα. Ναι. Το αγαπάς. Ωραία, ωραία, ωραία. Πολύ ωραία. Ωραία, Γιώργο, πολύ ωραία ανάμνηση. Λοιπόν, έχω την τελική ερώτηση. Έτσι, ένα παιχνίδι το οποίο τερματίσαμε, αλλά ήμασταν περήφανοι που το κάναμε. Πάλι έτσι μια ανάμνηση και ένα συνέστημα. Εγώ θα πω. Θα αντιστρέψω λίγο τα πράγματα. Θα πω ένα PC game που εγώ τερμάτισα και μου άρεσε πάρα πολύ. Λίγο πιο μετά, ήταν το 98 πρέπει να ήταν, από το παιχνίδι, δεν ξέρω αν το γνωρίζεις, είσαι PC game, αλλά δεν ξέρω αν το ξέρεις αυτό. Το Black Dahlia. Ναι, γνωρίζεις. Βέβαια, βέβαια. Το έχουμε εδώ. Το έχουμε εδώ. Το έχουμε ούτε εδώ, πότε θα μου το δώσει μετά. Λοιπόν, το οποίο μέσα είχε τον Dennis Hopper, μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Έτσι, ένα click and point adventure. Ναι. Το storyline του, εγώ όταν λοιπόν αντίστοιχα είχα πάει στο μαγαζί και το είχα δει και είχα διαβάσει ότι συσχετιζόταν με την Black Dahlia, την αληθινή ιστορία της δολοφονίας που είχε συμβεί στα 40s, κάπου εκεί στη δεκαετία του 40, και εκεί είσαι ο detective και πρέπει να λύσεις μια άλλη δολοφονία που μοιάζει με τη δολοφονία της Black Dahlia. Αλλά αυτό που με εξήταρε πάρα πολύ είναι ότι ενώ ξεκινάει να είναι, ας πούμε, ένα τύπου ανθρωποκτονίας μυστήριο παιχνίδι,
αρχίζει και εξελίσσεται σε κάτι supernatural. Έχει μέσα υπερφυσικό στοιχείο, έχει μέσα παγανιστικά πράγματα, τελετουργίες. Έχεις μια αλληλεπίδραση και με το υπερφυσικό. Οπότε έφυγε από το ότι είναι απλά κάτι το ανθρώπινο και είναι μια δολοφονία. Έχει να κάνει με κάτι παραπάνω. Και όλο αυτό το μυστήριο και το σκοτεινό και το ότι είχε τα... Πώς λέγεται, είχε μέσα κομμάτια από actual... Full motion video. Full motion video, αυτή τη λέξη ψάχνω να βρω. Λοιπόν, είχε μέσα το full motion video. Όλο αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Και επίσης είχε διαφορετικά endings, ανάλογα με τις επιλογές που έχεις κάνει. Ένα παιχνίδι που μου άρεσε πάρα πολύ και ήμουνα πολύ χαρούμενος λοιπόν τότε όταν το τερμάτισα. Να πω και κάτι ακόμα εδώ, μεταξύ μας, της μας οικογένειας. Ήταν η πρώτη φορά, 98, που μπήκα στο ίντερνετ για να βρω βοήθεια. Αυτά. Και cheat, δεν ήταν cheat, δηλαδή ήταν βοήθεια το τι να κάνω. Ήταν η πρώτη φορά που το είχα κάνει αυτό, 98, τότε είχαμε πρώτη φορά ίντερνετ και το χρησιμοποίησα την τεχνολογία λοιπόν του ίντερνετ προς όφελός μου για να τελείσω το παιχνίδι. Κλείνει πάνηση, δεν το άκουσε κανένας αυτό. Ναι, εγώ εκείνη την εποχή διάβαζα PC Master και έβλεπα, άμα κολούσα, έβλεπα κάποιες λύσεις που έλεγε ο Τσουρινάκης, ο μεγάλος στο PC Master που έγραφε. Μάλιστα. Ο οποίος παρουσίαζε πάντα adventures και RPG. Από τα αγαπημένα μου και με παιχνίδια και εμένα, τη Take Two νομίζω ήταν αυτό. Take Two Interactive. Και το Reaper ήταν τα πιο γνωστά. Αυτό ήταν, μου άρεσε περισσότερο. Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία. Τζου έκανα έκπληξη. Ναι. Ναι, γιατί όλο για κονσόλες. Είναι όλο κονσόλες, εντάξει. Παίζαμε για ένα PC. Αυτό. Βέβαια, εγώ θα πω τώρα, δεν θα ξαναπιάσω PC, μην γίνω μονότονος. Ήταν το Super Mario Bros. 3. Το παιχνίδι, το πρώτο. Το τελείωσαν άνθρωπο πια. Ναι, ήταν ούτε σπάνιο, ούτε περίεργο, ούτε. Ήταν το Super Mario Bros. 3. Ήταν την εποχή που βγήκε. Το τερμάτισες τότε, 91. Το τελείωσα τότε, 91-92. Mm-hmm. Τότε που συζητάγαμε και με το προηγούμενο. Okay. Ήτανε Μάριο, είχα παίξει πάρα πολύ το 1. Γραφικάρες. Είχα παίξει πάρα πολύ το 1 και είχα μείνει το τι γινόταν, τι γραφικά είναι. Πώς πήγαμε δηλαδή από το 1 στο 3 ναι, και να είναι το ίδιο μηχάνημα. Ναι, και να είναι το ίδιο μηχάνημα. Δεν μπορούσα να δω τι. Ήταν ο λόγος που άρχισα να πάρω το Super Nintendo. Δηλαδή έβλεπα το Super Mario Bros. 3 και λέω τι είναι εδώ. Δεν χρειάζομαι λοιπόν. Δεν φεύγω. Εδώ είναι ότι είχα πάθει. Αυτό το overworld από πάνω που πήγαινε στις πίστες μετά. Ναι, διάλεγες πού θέλεις να πας, σε ποια πίστα θα κάνεις. Ολοκλήρωσε τη μία πίστα, μπορείς να πας από την άλλη. Αυτό. Τα μυστικά πάλι έτσι με τη φλογέρα, μπορείς να ταξιδέψεις σε άλλο. Τα μυστικά με τη φλογέρα άργησα για αυτά να τα. Προχωρούσα παραδοσιακά εγώ. Μετά τα έμαθα προς το τέλος. Okay. Εμείς παίρναμε τότε τα Nintendo Magazine από την Αμερική και μαθαίναμε λίγο τα κολπάκια. Τα ξαδεύαμε στην ναι, Αμερική και μου τα λέγανε. Αυτό εσύ ήσουν πιο προχωρημένος. Τότε εγώ πάλι έχω γυρίσει το 91, οπότε είμαι λίγο. Και θυμάμαι ότι δεν υπήρχαν. Δηλαδή κράταγε την κονσόλα ανοιχτή. Δηλαδή δεν ήταν στο Super Mario All Stars που είχε και ένα save. Σωστά, ναι. Έπρεπε να κρατήσει την κονσόλα ανοιχτή και θυμάμαι που δεν μπορούσα να. Ήταν πολύ μεγάλο το παιχνίδι. Ναι, για τα δεδομένα και έπρεπε να έχω την κονσόλα ανοιχτή. Γι' αυτό χρειαζόταν τις φλογέρες για να κάνεις σκέψη. Ναι, αυτό. Τα πίνεις όλα συριακά, δεν τελείωνε ποτέ. Ναι, και γι' αυτό το έχω και το τοποθέτησα ότι ήταν από τα παιχνίδια που ολοκλήρωσα και ικανοποιήθηκα. Και λες, αμάν πια. Λέω, δεν τελείωνε. Δηλαδή σε εκείνη την εποχή δεν μου τελείωνε αυτό το παιχνίδι. Και ήταν τόσο εκπληκτικά καλό. Ναι. Ποικιλία κόσμων, ποικιλία πιστών, ήταν, το υπτάμενο καράβι του Bowser μέσα εκεί, ναι. Και το είχα μάθει, επειδή ξαναγυρνούσα από την αρχή, ξανέκλεινα κάποιες φορές, ο πατέρας μου έκλεινε την κονσόλα, είχα μάθει τα controls πλέον να τα παίζω στο τέτοιο. Δηλαδή τώρα άμα το πιάσω, αισθάνομαι ότι τα ξαναθυμάμαι, αλλά τότε δεν θυμόμουν σε τι. Μάλιστα. Αυτό. Ωραία, πολύ ωραία. Αυτό. George, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το επεισόδιο ρετροθεραπείας που κάναμε μαζί. Αναμένω να κάνουμε και κάτι άλλο στην πορεία, είτε αυτό είναι σε gaming, είτε αυτό είναι έτσι άλλο ένα επεισοδιάκι, ή να δούμε κάποια από τα παιχνίδια ίσως εδώ, να κάνουμε έτσι να τα παρουσιάσουμε κάποια στιγμή. Εσύ πώς το αισθάνθηκες? Όχι, ωραία ήταν που μιλήσαμε. Ήταν πραγματικά ρετροθεραπεία. Είναι ρετροθεραπεία, τα λες και έχεις φύγει, έχεις πάει με χρονοκάψουλα, έχεις γυρίσει εκεί. Και κοιτάω, καμιά φορά κοιτούσα τον ουρανό, κοιτούσα διάφορα. Δεν κοιτούσα εσένα, δεν κοιτούσα τον χώρο, δεν προσπαθούσα να τα φέρω. Κάνανε playback όλα μέσα στο μυαλό. Κάνανε αυτά, ναι, να τα φέρω. Κοίταξε, είναι σίγουρο ότι φέρνοντας αυτές τις αναμνήσεις πάλι, οι εικόνες συνδυάζονται από τα συναισθήματα και συνδυάζονται με
τα ανέμελα εκείνα χρόνια που δεν είχαμε τα άγχη και τα βάρη της καθημερινότητας. Οπότε πάνε μαζί και η εικόνα και το συνέστημα αυτό έρχεται πακέτο. Ναι. Και τα ξαναφέρνουμε πάλι εμπρός, συζητώντας τα, αναλύοντας πάλι τις στιγμές εκείνες και τα ξαναβιώνουμε. Είναι πραγματικά ένα είδος θεραπείας. Ναι. Αισθανόμασταν ότι ο κόσμος ήταν μόνο γι' αυτό. Ναι, διότι έβλεψε έναν κόσμο ατελείωτο μπροστά σου. Δεν μας ένοιαζαν τίποτα. Που θα κάνεις αυτό το πράγμα. Μας λέγανε οι γονείς μας, μας φωνάζανε, έλα φά, έλα διάβαση, έλα, τίποτα. Φά, εκεί ήταν το μυαλό. Ρολό όλα, δεν τρως, πώς έχεις γίνει έτσι παιδί μου. Μόλις φώναζε εμένα η μάνα μου, εγώ τίποτα, άσε με μάνα παίζω τώρα. Λοιπόν, εύχομαι να σας άρεσε το σημερινό επεισόδιο ρετροθεραπείας. Θα ακολουθήσουν και άλλα. George, thank you very much my friend. Και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.